Σεβαστό Προεδρείο, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνει επανεκκίνηση σε κάτι, αν δεν είναι ο λόγος ότι σταμάτησε ή ότι τουλάχιστον ευραδιπόρησε τόσο πολύ που ήταν έτοιμο να σταματήσει στην καλύτερη περίπτωση. Έλειψαν το προηγούμενο διάστημα, τα χρόνια που πέρασαν, οι ιδέες, οι ειδικοί, η τεχνογνωσία, έλειψε η αγάπη προς τον θεσμό που υπηρετούμε. Ποιος ο λόγος που βραδυπόρησε αν δεν σταμάτησε και χρειάζεται τώρα επανεκκίνηση? Ο λόγος κατά την άποψή μου είναι ότι κινηθήκαμε σε μια λογική υπηρέτησης των συμφερόντων των ολίγων, στην οποία συρθήκαμε ή συμφωνήσαμε ή τέλος πάντων δεν το πήραμε και τόσο στα σοβαρά κάθε φορά, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να απαντήσουμε στα αιτήματα κάθε φορά και στις προσδοκίες των δημοτών μας. Θα γυρίσουμε στους Δήμους μας μετά από αυτό το επιτυχημένο συνέδριο, οργανωτικά τουλάχιστον είναι γεγονός. Θα τους βρούμε το ίδιο δυσκολεμένους, το ίδιο ζορισμένους, να προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με διακανονισμούς. Θα μας ζητάν ξανά απαντήσεις για τα προβλήματα μικρά και μεγάλα, και εμείς δεν θα είμαστε, κατά την άποψή μου, τόσο πολύ εξοπλισμένοι από αυτό το συνέδριο που να τους πούμε ότι ναι, έχουμε σε ένα-δυο από αυτά που μας απασχολούν, τουλάχιστον, που είναι χιλιάδες, και όταν ήμουν νέος έλεγα πως είναι χιλιάδες οι πληγές του Φαραώ. Τώρα, με την ελάχιστη εμπειρία που έχω αποκτήσει μετά από κάποιες δεκαετίες, λέω πως είναι αμέτρητες. Αμέτρητες, πραγματικά απροσμέτρητες οι πληγές του Φαραώ. Θα είμαστε σε θέση να του πούμε ότι ναι, λύθηκαν δύο, τρία? Μετά και από την παρέμβαση του κυρίου Υπουργού, που πάνω κάτω είπε υπάρχει ένα πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχει ένα πλαίσιο για την λειτουργία του κράτους, των θεσμών, και υπάρχει και ένα πλαίσιο σε επίπεδο πλέον Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι, σε αυτό βαδίζουμε, και μάλιστα τα δυο κύρια ζητήματα που τέθηκαν από όλους τους ομιλητές, δηλαδή χρηματοδοτήσεις και προσωπικό, αφού μας είπε πως ούτε το Υπουργείο δεν παίρνει τα λεφτά που θέλει. Ακόμα και η, πώς το λένε, άριστη οικονομική εικόνα που παρουσιάστηκε για τον προϋπολογισμό της ΚΕΔΕ το πρωί, παρόλα αυτά και εκείνη λέει πως δεν έχει πάρει αυτά που έπρεπε να έχει πάρει. Ναι, μεν διαχειρίστηκε με ακρίβεια και με σεβασμό και την κάθε δεκάρα, αλλά δεν ήταν αυτά που είχε πάρει. Τι να ελπίζουν οι Δήμοι πως θα πάρουνε, αφού δεν παίρνει το Υπουργείο αυτά που είχε να πάρει? Έτσι λοιπόν, εμείς πρέπει να πάμε κόντρα λοιπόν σε αυτό, κατά την άποψή μου, σε αυτό το γενικό πλαίσιο και της λειτουργίας και της φιλοσοφίας και της, και όσον αφορά και στο επίπεδο του κράτους, αλλά και αν θέλετε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν εξυπηρετεί τελικά τους δημότες? Γιατί δεν δίνει απάντηση στα πιεστικά προβλήματα που, όπως είπα, θα τα βρούμε μαζί μας. Δεν είναι ο ρόλος μας λοιπόν να ακολουθούμε πιστά αυτή τη λογική, που είναι η λογική πάντα της κερδοφορίας και της εμπορευματοποίησης των πάντων. Πρώτα και κύρια της ενέργειας, γιατί ενέργεια δεν σημαίνει η τιμή, δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με την τιμή της κιλοβατόρας ή του λίτρου του πετρελαίου. Ενέργεια σημαίνει αυτό το κουμπί, αυτό που κάνει μας, το αυτοκίνητό μας, το σπίτι μας, η τροφή των παιδιών μας, οι δρόμοι, οι υποδομές. Αυτός που παρέδωσε την ενέργεια και την έκανε εμπόρευμα, παρέδωσε την ψυχή μας, το είναι μας, τα πάντα μας παρέδωσε, τη ζωή μας, την τύχη μας και των επόμενων γενεών, ακριβώς σε 5-6 ομίλους που τυλιμένονται τώρα ή θα συνεχίσουν και θα είναι του χρόνου 7. Δύο ζητήματα που θα προκύψουν άμεσα στο νησί της Ικαρίας, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, ναι, να τα πείτε και να ολοκληρώσετε. Σε μισό λεπτό. Ναι. Ένα, το κομμάτι των απορριμμάτων θα μείνουν στους δρόμους και στις πλατείες ως ο νούπο.
Δεν υπάρχει χώρος να τα πάμε. Δύο χαδά είναι υπερκορεσμένοι. Δεν υπάρχει νόημα να τα μαζέψουμε, γιατί δεν έχουμε που να τα πάμε. Δεν θα αναφερθώ. Είναι μεγάλο η ουρά του θέματος. Δεν υπάρχει ο χρόνος. Ένα δεύτερο ζήτημα. Δασοποιώ ή φαρπάζω, κάνω ανεμογεννήτριες. Τρεις κρίκοι πάνω στην Ικαριά. Τρεις κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Αναρτήθηκαν οι χάρτες πριν από 3 χρόνια, οι δασικοί έδειξαν ότι το 85% του νησιού είναι δασικό. Ακόμα και μέσα στις αυλές μας, ακόμα και μέσα σε ιδιοκτησίες 300 ετών, με σπίτια, με αναβαθμούς, οι κοινές πεζούλες, υποδομές, δασικά. Και τρέχα γύρευε τώρα με τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις να βρεις το δίκιο σου, να αποδείξεις πως δεν είσαι ελέφαντας. Γιατί? Για να έρθει το δημόσιο να τα διεκδικήσει, διότι λέει ότι αν είναι δασικό και έχεις τίτλο λιγότερο, νεότερο των 20 χρόνων, δηλαδή από τον 1ο Εβδόμου του 2001, το συνδιεκδικεί και το δημόσιο δίπλα σου. Γιατί? Γιατί το δημόσιο είναι εύκολο μέσα από το ταμείο, μέσα από τα ΙΠΕΔ να το δώσει στον κύριο Μυτιλινέο που το έχει ερωτευτεί το βουνό της Ικαρίας να εγκαταστήσει 110 τεράστιες ανεμογεννήτριες, εξπλαχνίζοντας το νησί, καταστρέφοντας το περιβάλλον, καταστρέφοντας τα πάντα, καταστρέφοντας τον πολιτισμό, καταστρέφοντας τον τουρισμό. Δεν θα περάσει έτσι. Δεν θα περάσει ποτέ αυτό. Ευχαριστώ.